Ωραία ξεκίνησε η Παρασκευή μας, ε! Ποια θα πάει να δοκιμάσει, Σκάκι, να μας πει. Εγώ δεν ξέρω αν θα πάω, μήπως για σας ρωτάω. Να πάμε όλες μαζί, να δούμε τι θα καταφέρουμε. Θα έχουν υπομονή τα παιδιά να μας ανοιχτούν. Εκεί είναι το πρόβλημα, θα έχουν υπομονή να μας αντιμετωπίσουν, τέλος πάντων. Είναι όμως μια μέρα σήμερα, παιδιά, 5 Απριλίου, αφιερωμένη στους πρόσφυγες και γι' αυτό έτσι θα σοβαρευτούμε λίγο και θα πάμε σε ένα επίκαιρο θέμα που πονάει πολύ κόσμο, που ενοχλεί πολύ κόσμο και εμείς έχουμε την υπεύθυνη για το Δήμο μας, την Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής στην παρέα μας, την κυρία Μαρία Καναβάκη. Καλώς ήρθατε. Καλώς καλό ήρθατε. Απόγευμα στα τρία πανέμορφα κορίτσια που έχω απέναντί μου. Δεν πάτε πίσω, οπότε καθόλου. Έχουμε πολύ όμορφη παρέα, έτσι κι αλλιώς. Σας ευχαριστώ σήμερα για την πρόσκληση καταρχήν. Που ήρθατε. Είναι και η μέρα τέτοια και δεν γινόταν να μην έχουμε μία εκπρόσωπο για αυτό το θέμα. Τι συμβαίνει, πώς είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή? Τα πράγματα αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο, όπως και από την αρχή που ξεκίνησε το πρόγραμμα φιλοξενίας των προσφύγων στην πόλη μας, στην Κρήτη, κυλούν πολύ ομαλά. Εμείς πριν λίγο διάστημα είχαμε ξεκινήσει μία κουβέντα, είχε γίνει μία συζήτηση από την κεντρική διοίκηση για το ότι θα έπρεπε να φιλοξενηθούν και στην Κρήτη πρόσφυγες. Τότε ήταν που νομίζω και το κλειδί της ιστορίας που σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση της Κρήτης, υπέρ Κρήτης, δηλαδή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων, με πρόεδρο το Δήμαρχο Ηρακλείου, τον Βασίλη Λαμπρινό, το χειρίστηκε με μεγάλη ψυχραιμία το ζήτημα, διότι ξέρετε είναι ένα, το είπατε κι εσείς, ένα πολύ λεπτό ζήτημα, πολύ ευαίσθητο, που μπορεί πολύ εύκολα και κάποιες παραφωνίες να γίνουν και να ακουστούν. Ήταν σύσσωμη η πρόταση όλων ότι ναι, την ευθύνη που έχουμε ως νησί, ως πόλης, θα την πάρουμε. Φυσικά και θέλουμε να αγκαλιάσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Έρχονται και έχουν πίσω τους όλοι τους συγκινητικές ιστορίες. Όμως θέλαμε και διεκδικήσαμε και το πετύχαμε το πρόγραμμα της ΥΠΑ της Αρμοστίας. Για να μπορούμε αυτούς τους ανθρώπους να μην τους έχουμε σε ανοιχτές δομές με ό,τι προβλήματα έχουμε δει ότι δημιουργούνται, αλλά να τους έχουμε σε συνθήκες ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας. Και το πρόγραμμα μέχρι τώρα έχει κυλήσει πάρα πολύ ομαλά, πολύ πετυχημένα. Ας με επιτρέψετε να πω ότι θεωρούμαστε μια καλή πρακτική το παράδειγμα της Κρήτης και αυτό μας τιμάει όλους που έχουμε εμπλακεί σε αυτό και κυρίως τιμάει την τοπική μας κοινωνία. Διότι δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί τίποτα από όλα αυτά αν δεν είχαν αγκαλιάσει και οι κριτικοί τους ανθρώπους αυτούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα παιδιά, τα προσφυγόπουλα που πηγαίνουν στα σχολεία της Κρήτης και δεν έχει ακουστεί το παραμικρό. Αντιθέτως, τα παιδιά μεταξύ τους γίνονται φίλοι, ανταλλάσσουν εμπειρίες, μιλάει ο καθένας για τη χώρα του, γίνονται φίλοι, παίζουν μαζί, συγκινούνται και αποχαιρετούν με κλάματα τα δικά μας τα παιδιά όταν κάποιο προσφυγόπουλο φύγει γιατί έχει περάσει διαδικασία και μπορεί να πάει στη χώρα που έχει αιτηθεί με την οικογένειά του. Σε αντίθεση με άλλα παραδείγματα όπως τη Σύρο, λυπηρά παραδείγματα που πολλοί γονείς δεν αφήνουν καν τα παιδιά τους να πάνε εδώ στο σχολείο. Εδώ δεν είχαμε καμία τέτοια φωνή και νομίζω ότι ήταν πολλοί παράγοντες που έχουν συμβάλει σε αυτό, στην επιτυχία του προγράμματος. Αρχίζω από την πολιτική σωστή, από το σωστό πολιτικό χειρισμό που έγινε εξ αρχής από την τοπική αυτοδιοίκηση και συνεχίζω με την αλληλεγγύη και την αγάπη που έχουμε ως κριτικοί, ως Ηρακλειώτες και τη δείχνουμε. Είναι ένα πάρα πολύ συγκινητικό κομμάτι η ενασχόλησή μου με το προσφυγικό ζήτημα αυτά τα 5 χρόνια που είμαι αντιδήμαρχος στο Δήμο Ηρακλείου. Έχω γνωρίσει πολλούς πρόσφυγες, έχω ακούσει ιστορίες τους, έχω φυσικά κι εγώ συγκινηθεί, δεν μπορεί κανείς να μείνει ασυγκίνητος μπροστά σε τέτοια δράματα. Παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, οικογένειες που έχουν χωριστεί ο ένας εδώ και ο άλλος στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Και είναι έτσι πάρα πολύ, δεν μπορεί να μην σε αγγίξει όλο αυτό το κομμάτι, ειδικά τα μικρά παιδιά.
κρατάμε όμως το θετικό και το όμορφο, ότι ο Ηρακλειώτης, ο κριτικός, είναι δίπλα. Ναι. Είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους. Σας είπα και πριν ότι η τοπική μας κοινωνία τους αγκάλιασε αυτούς τους ανθρώπους. Είμαστε φιλόξενοι και δεν είμαστε μόνο στα λόγια. Το δείξαμε. Κανένα πρόβλημα δεν έχει δημιουργηθεί σε καμία γειτονιά που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα που έχουμε μισθώσει από το πρόγραμμα αυτοί οι άνθρωποι. Γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Στο Δήμο έχουμε κάνει και με ομάδες εθελοντριών που έχουμε κοινές δράσεις, έχουμε μαγειρέψει μαζί, έχουμε περπατήσει μαζί στην πόλη, έχουμε κάνει γιορτές και έχουμε χορέψει τους χορούς τους και έχουν χορέψει τους δικούς μας. Υπάρχει μία αλληλεπίδραση και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε στην ένταξη και στην ενσωμάτωση αυτών των ανθρώπων, αλλά και στο να νιώσουν άνετα και όμορφα όσο καιρό είναι στην πόλη μας. Να επιστρέψουμε όμως έτσι λίγο στην υπεύθυνη αυτή η θέση που έχετε, στην κοινωνική πολιτική του Δήμου. Επειδή παρακολουθούμε όσα γίνονται και με το κοινωνικό παντοπολείο και με όλες αυτές τις δράσεις, κοινωνική πολιτική στο Δήμο Ηρακλείου, τι συμβαίνει? Συμβαίνουν αρκετά πράγματα. Η κοινωνική πολιτική ήταν κάτι που από την αρχή αποτέλεσε προτεραιότητα για μας, για τη δημοτική αυτή αρχή. Και προσπαθούμε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στους συνδημότες μας που έχουν ανάγκη, που η οικονομική κρίση κυρίως τους έχει πλήξει πάρα πολύ. Υλοποιούμε διάφορα προγράμματα, έχουμε διάφορες δομές για να είμαστε δίπλα τους. Από το παντοπολείο, όπως είπατε κυρία Μπελαδάκη, το δημοτικό παντοπολείο, το παντοπολείο και το συσίτιο που έχουμε με τη σύμπραξή μας από με τα Ιδρύματα Καλοκαιρινού, το κέντρο Αστέγων, τα φοιτητικά πακέτα που στέλνουμε κάθε μήνα σε φοιτητές Ηρακλειώτες που σπουδάζουν σε άλλες πόλεις και οι γονείς τους μένουν εδώ, και καταλαβαίνετε όταν έχει μια οικογένεια ένα σοβαρό οικονομικό πρόβλημα, πόσο δυσβάσταχτο είναι για αυτήν και να συντηρεί ένα δεύτερο σπίτι. Δύο χρονιές τώρα, δύο ακαδημαϊκά έτη, στέλνουμε πακέτα κάθε μήνα σε αυτά τα παιδιά και είναι και αυτό μία ανακούφιση για τις οικογένειές τους και για τα ίδια. Το κέντρο Αστέγων του Δήμου Ηρακλείου, το κοινωνικό φαρμακείο, τη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που έχουμε, το ιατρείο μας. Σε όλα τα τμήματα των κοινωνικών μας υπηρεσιών που έχουμε 10 οργανωμένες μικρές κοινωνικές υπηρεσίες σε διάφορες περιοχές της πόλης μας, από την Αλικαρνασσό μέχρι τη Φορτέτσα, τα Καμίνια, τα Δειλινά, την Αγία Τριάδα, 10 στον αριθμό, είναι 10 οργανωμένες κοινωνικές υπηρεσίες που μπορούν όλοι οι δημότες, όποιος θέλει, να απευθυνθεί σε αυτές και να έχει δωρεάν παροχές. Είναι ένα πλέγμα και ένα δίκτυο κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών που συνεχώς κάνουμε πράγματα, συνεχώς διεκδικούμε και παίρνουμε και προγράμματα ΕΣΠΑ, αλλά και μέσα από τις δαπάνες του Δήμου Ηρακλείου και τον προϋπολογισμό του, για να είμαστε κοντά σε ανθρώπους που έχουν οικονομική, και η οικονομική δυστυχώς ανάγκη δημιουργεί και άλλα προβλήματα. Mm-hmm. Το ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας. Mm-hmm. Τα πρωινά γεύματα που δίνονται σε σχολεία, σε μαθητές, είτε δημοτικού είτε γυμνασίου ηλικίου, που και αυτών των παιδιών οι οικογένειές τους δυσκολεύονται. Και κάθε μέρα τους δίνουμε ένα δεκατιανό για να έχουν μαζί τους στο σχολείο. Είναι διάφορες και αρκετές οι δράσεις και οι... Αυτές οι δομές υπήρχαν και πριν. Άλλες, ναι, άλλες έγιναν. Είναι έργα που δεν σταματάνε ποτέ, γιατί δεν σταματάνε και οι ανάγκες ποτέ. Οπότε συνεχώς θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να ασχολούνται. Και αυτό που εμένα μου αρέσει και θέλω να το τονίσω είναι ότι όντως ο μέσος κριτικός δημότης, ο Ηρακλειώτης δημότης, είναι πρόθυμος να βοηθήσει. Αυτό δεν μπορούμε να. Δεν το συζητάω καθόλου. Οι Ηρακλειώτες έχουν αποδείξει έμπρακτα την αγάπη τους για τον συνάνθρωπο και την αλληλεγγύη τους. Έχει χρειαστεί κάποιες φορές να κάνουμε κάποια καλέσματα, γιατί δυστυχώς έχουν συμβεί κάποια τραγικά γεγονότα, όπως το Μάτι, τις πλημμύρες στην Μάνδρα, και έχουμε κάνει ένα κάλεσμα για να συγκεντρώσουμε πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά ήταν μια ανταπόκριση τεράστια. Και στο ερώτημά σας, για να επανέλθω, κυρία Μπελαδάκη, που με ρωτήσατε πριν, οι 10 μικρές κοινωνικές υπηρεσίες, επειδή αποτελούν τμήματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, φυσικά και υπήρχαν,
και θα συνεχίσουν να υπάρξουν, να υπάρχουν. Η δημόσια διοίκηση έχει μία συνέχεια ανεξάρτητα από το ποια δημοτική αρχή είναι. Mm-hmm. Όμως κάποια πράγματα, να το πούμε αφού με ρωτήσατε, έγιναν επί της θητείας μας και δεν υπήρχαν πριν. Τα πρωινά γεύματα τα ξεκινήσαμε. Το φαρμακείο και το συσίτιο και το παντοπολείο με τη σύμπραξη με τον καλοκαιρινό ήταν προγράμματα ΕΣΠΑ, τα διεκδικήσαμε, υποβάλαμε τις προτάσεις μας, τα πήραμε. Το δημοτικό παντοπολείο, το κέντρο αστέγων με την διανυκτέρευσή του, τα φοιτητικά πακέτα. Αυτά έγιναν επί θητείας μας, αφού με ρωτάτε λοιπόν, σας το λέω. Και επανέρχομαι στο πρώτο και στην ημέρα που είναι σήμερα, ότι εκτός προγράμματος προέκυψε ένα εθνικό ζήτημα, ένα ζήτημα που απασχόλησε την Ευρώπη και είναι το προσφυγικό. Και ας μου επιτραπεί να πω ότι το χειριστήκαμε όσο πιο υπεύθυνα μπορούσαμε. Παίξατε και σημαντικό ρόλο. Έχετε κάποιες καινούργιες δράσεις στα σχέδιά σας, κοινωνικές όπως μας είπατε μέχρι τώρα? Είναι ένα πόστο το συγκεκριμένο πολύ ευαίσθητο και πολύ απαιτητικό. Άρα δεν μπορείς ποτέ να σταματάς να σχεδιάζεις. Ανάγκες γεννούνται και δημιουργούνται συνεχώς. Οπότε πάντα είμαστε σε μία εγρήγορση για να ξεκινήσουμε καινούργια πράγματα. Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη στον κόσμο. Το έχω πει, το λέω σχεδόν σε κάθε μου δημόσια εμφάνιση. Να ζούσαμε σε ένα καθεστώς ευημερίας και ευτυχίας και από οικονομικής πλευράς και από κοινωνικής γενικότερα ευημερίας όλοι μας και όλες αυτές οι υπηρεσίες να ήταν αχρίαστες και να μην χρειαζόταν ούτε πακέτα να στέλνουμε, ούτε πρωινά να δίνουμε, ούτε τίποτα. Από εκεί και πέρα, αυτό που μπορώ να πω και που μας αφορά όλους στην Δημοτική Αρχή που υπηρετούμε είναι ότι είχαμε ένα προεκλογικό πρόγραμμα που αυτό είπαμε στον κόσμο. Πιστεύουμε ότι ο κόσμος γι' αυτό και τότε μας είχε επιλέξει και αυτό το προεκλογικό πρόγραμμα σε κάθε τομέα, συγκεκριμένα τώρα εδώ μιλάμε για τα κοινωνικά θέματα, αυτό το πρόγραμμα ακολουθήσαμε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας μας. Και μπράβο σας, και πέρα από αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής είστε και εσείς μητέρα δύο υπέροχων κοριτσιών, να το πούμε και αυτό. Και χρειάζεται δύναμη και γερό στομάχι, γιατί η θέση αυτή θέλει όντως γερό στομάχι. Βλέποντας παιδιά προσφύγων που έχουν αφήσει πίσω τους οικογένειες, έχουν αφήσει τον ένα γονέα ίσως. Θέλει πολύ δύναμη όλο αυτό. Θέλει χαρακτήρα και φαίνεται ότι έχετε όλη τη διάθεση να προσφέρετε και αυτό είναι προς τιμήν μας. Να εμπνεώμαστε. Ναι. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Είστε εξαιρετικές.